Και κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Λοιπόν, καφές, εννοείται. Έφτιαξα αυτόν εδώ πέρα να δοκιμάσω, caramel latte, Nescafé Gold, μάλιστα. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναδοκιμάσει, απλά το ξαναπήρα άμα είναι. Και βλέποντας και κάνοντας, θα δοκιμάσουμε τώρα. Έλα, η καφεδάρα τέλεια, στην κουπάρα την τέλεια. Λοιπόν, η πιο όμορφη κούπα. Καλά, εντάξει, έχω ωραίες κούπες, αλλά και αυτή είναι πολύ ωραία. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Smile is the best makeup. Εννοείται αυτό, εννοείται. Και καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αρχίζει ένα βλογκάκι. Βγήκα έξω γιατί θέλω να κάνω ένα τσιγάρο, οπότε βγήκα έξω και θέλω να πιω και λίγο καφέ. Άρα σας μιλάω έξω και σας ανοίγω βλογκάκι έξω. Τι να κάνω, λοιπόν, αυτή είναι η καθημερινότητα. Λοιπόν, τα παιδιά είναι μέσα με τον Ανέστη. Αυτά. Εδώ. Η καλύτερη κούπα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε καφέ. Και μετά πάμε να φάμε και πρωινό εμείς, οπότε να μπω και εγώ γρήγορα μέσα, να φάω και εγώ. Λοιπόν, να δοκιμάσω καφέ. Αυτός ο κόκκος καφέ που λέει, τους καταλαβαίνεις έντονα στη γεύση. Ωραίος και γευστικός. Βάζω ζάχαρη, το πίνω λίγο τον καφέ μου. Δεν μπορώ αλλιώς να κάνω. Και έχω δοκιμάσει και τους να πιο άπειρους. Διάφορες γεύσεις. Και απλά. Τέλος πάντων. Ακούτε και το χρωστή. Καλημέρα και πάλι. Και σας μιλάω σε λιγάκι. Και επιτέλους, παιδιά, πλησιάζει η μέρα όπου θα μπορεί να κάνω νυχάκια. Τα βαρέθηκα, ψυχάθηκα, πονάνε, φτάνει, πονάνε. Έχει περάσει ένας μήνας και κάτι μέρες βέβαια, αλλά δεν βρίσκουμε ραντεβού να το κλείνουμε την προηγούμενη φορά. Κανονικά εγώ κλείνω δύο ραντεβού μπροστά και ένα μήνα ξεχάσαμε να κλείσουμε δύο ραντεβού μπροστά και έγινε αυτός ο χαμός. Και έπεσε μέσα στις γιορτές όλο αυτό και φύστηκα. Οπότε γι' αυτό έχω καθυστερήσει με αυτά τα νύχια να τα αλλάξω. Θα έρθει βλογκάκι με new nails και θα είμαι τρελά χαρούμενη. Αυτό καταρχήν μου έχει σπάσει και είναι χάλια και ευτυχώς όταν έσπασε δεν υπέφερε, ξέρω εγώ, στον πόνο. Πάλι καλά, γιατί έχει σπάσει και το δικό μου το νύχι από μέσα. Γιατί έχουν φτάσει όλα στο μέγεθος των ψεύτικων, τέλος πάντων, του ακριλικού, τζέλ, πώς λέγεται, δεν ξέρω και αυτά πολύ καλά. Και εδώ πέρα μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν όλα, δεν υπάρχουν όλα, βασικά υπάρχουν, τα βλέπετε, ναι. Αλλά έχει σπάσει, τι έχει σπάσει, θα σας δείξω. Και πρέπει να τραβάει, πονάνε πάρα πολύ. Οπότε υπομονή, λίγες μέρες μέχρι να τα αλλάξω, να ηρεμήσω. Θέλουν καθάρισμα και πετσάκια και ένα σωρό, τέλος πάντων. Μετά από τόσο καιρό, λογικό. Δεν ξέρω αν βλέπετε αυτή τη γραμμή εδώ πέρα. Έχει σπάσει το νύχι εδώ πέρα, παιδιά. Και δεν ξέρω μήπως είναι και το δικό μου, δηλαδή. Γιατί πονάει αρκετά. Και αν έχει σπάσει το δικό μου νύχι τόσο χαμηλά, εδώ δηλαδή στη μέση σχεδόν, του νύχιου μου, καλά κρασιά. Δεν θα πάει καλά αυτό. Σε αυτό το βλογκάκι λοιπόν θα δείτε Sensei Haul που περιμένω να έρθει. Και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ λίγο το γιορτών, τέλος πάντων. Δεν περιμένω βασικά να έρθει, γιατί μου πήραν τηλέφωνο, βασικά μου στείλανε μήνυμα. Καλά, δεν λειτουργώ ακόμα πρωί-πρωί. Μου στείλανε μήνυμα και μου είπαν ότι δεν με βρήκανε, ενώ είμαι σπίτι όλη μέρα. Αλλά τα έχει θέματα, έχει τώρα θέματα γενικά όλα αυτά η courier, οπότε προσπαθούν να λιτώσουν αποστολές και αυτά. Εντάξει, δεν τους λέω κάτι, γιατί άμα έχουμε τόσες πολλές αποστολές, κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί, μάλλον ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι για κάποιον, τέλος πάντων. Οπότε, αφού υποτίθεται δεν με βρήκανε, θα πάμε εμείς να το πάρουμε, οπότε θα πάμε το απόγευμα. Θα πάμε και λίγο τζάμπο να πάρω δύο πραγματάκια ακόμα, άρα θα σας δείξω λίγο τζάμπο, θα σας δείξω λίγο σενσέι. Αυτά, το απογευματάκι. Λοιπόν, αυτά. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω. Λέω,
Να ξαναξεκινήσω λίγο τα challenge. Θυμάστε που έκανα challenge και σας πω αρέσουν, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Δεν ότι τα βλέπατε. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσανε, δεν είχα τίποτα αρνητικά σχόλια, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι μπορεί να μην πατάγανε το δούνε γιατί δεν του ενδιαφέρε ένα τέτοιο βίντεο, ένα challenge βίντεο. 24 ώρα challenge και αυτά. Αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και μπαίνετε και τα βλέπετε και αρκετοί. Οπότε. Λέω να τα ξεκινήσω. Θα δείξει. Λίγο πιο υγιεινά θέλω το πάω όμως. Αλλά έχω σκεφτεί ήδη τα δύο πρώτα challenge. Τώρα από Γενάρη, μέσα στο Γενάρη έλεγα να τα κάνω αυτά τα δύο. Και μετά βλέποντας και κάνοντας, δεν ξέρω. Αλλά αυτά τα δύο έλεγα να τα κάνω. Μ' αρέσουν τα challenge τα 24 ώρα που έχω να κάνω κάτι για 24 ώρες, να φάω κάτι για 24 ώρες και τα λοιπά. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Και ας πούμε που θα κάνω. Αυτά, σας μιλάω πιο μετά. Και συνεχίζουμε το βλογκάκι μας τέλος πάντων αργότερα. Αυτά. Είχαμε πάει τζάμπο και πήγαμε να παραλάβω και μία παραγγελία από Sensei γιατί δεν μου είχε έρθει, δεν είχαν πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω, οπότε σας δείχνω λίγο τώρα που βρήκα λίγο χρόνο και κρατάει ο Ανέσης στο Χρήστο. Σας δείχνω λίγο mini jumbo haul, mini, πολύ mini και Sensei haul. Λοιπόν, πήραμε και τα γενέθλια της Λίδας που είχα ξεχάσει κατά κάποιο τρόπο, δεν το είχα σκεφτεί, οπότε πήραμε το νούμερο 4, μπαλονάκι λοιπόν για τα γενέθλιά της. Όλο γενέθλια, ούτε γενέθλια δεν βλέπετε, θα έρθει και το vlog αυτό. Λοιπόν, τις πήραμε πλαστελίνες, συν τα δωράκια εκείνα που έχει, θα έχει και αυτό εδώ πέρα, γιατί ήθελε και πλαστελίνες τώρα που τις είδε. Τις ενώνει όλες και τις κάνει ένα χρώμα απίστευτα, οπότε τις πήραμε επιπλέον. Επίσης και άλλους μερκαδόρους, γιατί τους ζωγραφίζουμε συνέχεια, τους χαλάμε, δεν ξέρω. Και άλλοι μαρκαδόροι που τους έχω πάρει και δύο μπλοκ, οπότε δεν χρειαστούν. Πήρα πολλά μπαλόνια. Λοιπόν, αυτά τα άσπρα που είναι 10 τεμάχια και αυτά τα άσπρα που είναι 10 τεμάχια. Περίμενα, αγάπη μου. Αυτά που επίσης είναι 10 τεμάχια είναι 23 cm, αυτά είναι μπλε. Αυτά εδώ που είναι γαλάζιο με τα λιζέ λέει μπαλόνια και αυτό έχει 12 τεμάχια. Οπότε πώς έχω πάρει. Περιμένετε. Τα έχω βάλει όλα στη τσάντα μου. Φανταστείτε, απλά πεταχτήκαμε λίγο τζάμπο. Αυτά από μπαλόνια, ναι. Επίσης πήρα αυτό το κραγιόν. Αυτό εδώ. Μάτι λέει ότι είναι. Το θεωρείτε μάτι, δεν ξέρω. Βασικά ένα καφέ ψάχνω εγώ. Αυτή την απόχρωση, αλλά θα είναι αυτή η απόχρωση. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κραγιόν του τζάμπο. Όλα αυτά που με ρωτάτε, γενικά τι κραγιόν φοράω, δεν μου ξανά πια με ρωτάγατε. Γιατί τότε τα φοράω πιο πολύ. Τώρα δεν ταιριάζουν αυτά που έχω με το σκούρο μαλλί. Αλλά αυτό πιστεύω θα ταιριάζει. Προσπαθώ να το βρω λίγο. Τι ταιριάζει, τι δεν ταιριάζει. Και τελευταίο πράγμα που πήρα είναι ένα φορό μαλλιών. Αυτή την εταιρεία την έχω ξαναπάρει σε πολλά πραγματάκια από τζάμπο. Φιωρεβίτα, πώς λέγεται, τέλος πάντων. Με έλαιο από χαβιάρι, μάλιστα. Ο ροζ μαλλιών με έλαιο από χαβιάρι για θρέψη, αναδόμηση και λάμψη των μαλλιών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι τέτοιο βρίσκω τώρα γενικά εγώ για αναδόμηση, θρέψη και σχετικά, θα παίρνω συνέχεια. Θα το δοκιμάσω και εννοείται πως κάθε φορά θα σας πω και γι' αυτό τι δουλίτσα κάνει κτλ. Αυτά από τζάμπο, δεν βλέπω κάτι άλλο. Είχαμε πάρει και μια χαζομαρίτσα και τη φάγαμε. Αυτά. Και πάμε τώρα σε ένα Sensei haul. Τι πήρα πάλι. Ναι. Ανυπομονώ. Έκανε, πόσο έκανε το δέμα. 50 κάτι έκανε, περίμενε. 52 και 23. Λοιπόν.
Όλοι ψωνίζατε Black Friday και τέτοια. Εγώ δεν ψώνησα τίποτα. Ούτε Δεκέμβρη νομίζω. Γιατί δεν έβρισκα τίποτα που να μου άρεσε κιόλας. Αλλά τώρα έχει καλύτερες τιμές, θεωρώ. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε πάρει ένα φούτερ το οποίο είναι για δώρο. Αλλά θέλω και εγώ τώρα να το δω λίγο. Αν είναι και καλή ποιότητα. Καλό είναι. Αυτό τέλος πάντων είναι για δώρο. Ένα φούτερ. Οπότε τώρα θα σας δείξω τα δικά μου. Πήρε ένα τζιν. Τέλειο, δηλαδή έπαιξε. Πήρε ένα τζιν. Το οποίο φαινόταν τέλειο στη φωτογραφία. Νούμερο 44 εννοείται, γιατί δεν έχω κατέβει άλλο, παιδιά. 44 συνεχίζω και φοράω. Και ελπίζω να κάνω διατροφή κάποια στιγμή και να κατέβω κάτω από 44, γιατί δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Πρώτα σε εσάς το δείχνω. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ τη γραμμή αυτή στα πόδια εδώ, αυτή τη γραμμή εδώ. Δεν ξέρω αν κολακεύει, αν δεν κολακεύει, αν προσθέτει κιλά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ. Τζινάρα. Έκανε, παιδιά, σχεδόν 20 ευρώ. Δεν ξέρω. Κάπου εκεί. 17 πρέπει να έκανε. Περιμένετε. Κάπου στο 17 ευρώ νομίζω. Δείτε το λίγο καλύτερα. Αυτό εδώ. Δεν είναι τζινάρα. Που μου αρέσει πάρα πολύ. Τα άξιζε τα λεφτά. Δεν παίρνω γενικά ακριβά ρούχα. Γιατί και εγώ σαν μικρό παιδάκι τα λερώνω τα ρούχα. Όχι, εντάξει, με πιάνει, δηλαδή με φαγητά μου, πιάνει φρύζου μου, πιάνει το τσίτι, πάει, το απέσει και σε μένα κάτι, δεν τα χαλάω, τα λερώνω. Λοιπόν, πήρα ένα φανελάκι μαύρο, ένα απλό φανελάκι μαύρο, αυτό εδώ. Ένα φανελάκι, τι έχει εδώ καλέ, σε τι κέτα φανελάκι εγώ, ένα φανελάκι ανθρακή, γκρι, πώς θέλετε το πείτε, όπως θέλετε πείτε το. Το τζίνι το μεταξύ είναι και ψηλόμεσο. Με αυτά τα τοπάκια. Τέλεια. Πήρα αυτή την μπλουζίτσα εδώ, την μπέζ. Ένα τυπής μπέζ, πες την μπέζ. Είναι όλη γκλίτερ το μεταξύ, γιατί έχω πάρει μια... Έχουν γεμίσει τα ρούχα όλα γκλίτερ. Θα δείτε γιατί, έχω πάρει κάτι με γκλίτερ. Λοιπόν, αυτή την μπέζ μπλουζίτσα, τοπάκι, και αυτή πάει με ψηλόμεσα παντελόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Επίσης πήρα αυτή εδώ που γεμίσανε, δεν μπορούσα να το βάλω σε ένα σακουλάκι, δεν τα βάλω σε σακουλάκια. Πήρα αυτή εδώ την μπλουζίτσα. Άξισε, δεν τρελαίνομαι, δεν ήταν όπως ήταν στο site. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η οποία κάνει μια σούρα κάπως εδώ κάτω από το στήθος κάπως, ναι. Δεν είναι ακριβώς όπως ήταν στο site. Οκ, και αυτή τη φορά δεν μου αρέσει που δεν τα βάλω όλα σε ένα... σε ξεχωριστό σακουλάκι, παιδιά. Και παιδιά, ελπίζω να είναι καλό και όχι βλακεία. Τι είναι αυτό? Καθίστε. Να δω πώς δένει καταρχήν. Είναι extra large βλακεία. Έκανα που το πήρα σε extra large αυτό. Τέλος πάντων, είναι ένα τουπάκι. Αυτό. Αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Δεν ξέρω καν αν θα το φορέσω. Έξω δεν νομίζω. Ίσως αργότερα, δεν ξέρω. Αυτό είναι για να πας και να κάνω ποτό. Για ποτό τώρα δεν το κόβω στο άμεσο μέλλον, αλλά αργότερα θα πηγαίνω. Οπότε, δεν ξέρω. Όχι, δείτε το. Δείτε το. Άρεσε πάρα πολύ και πίσω είναι ανοιχτό. Δεν είσαι εδώ. Δεν ξέρω, μπορώ να το βάλω για καμιά φωτογραφία, για στα γενέθλιά μου τώρα, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Ανάλογα και το πώς κάθεται πάνω μου. Παιδιά, γεμίζει γκλίτερ ο τόπος. Αυτά. Αυτό ήταν και το Sensei Hall. Τρελάθηκα με την τζινάρα πάνω απ' όλα. Αυτά. Σας αφήνω και συνεχίζουμε το βλογκάκι μας μόλις ξαναβρω λίγο χρόνο, γιατί γίνεται της τρελής. Καλημέρα, καλημέρα. Καιρός να μην θες να σηκωθείς, παιδιά, από το κρεβάτι. Έχω σηκωθεί 5-6 φορές και έχω ξαναξαπλώσει. Γιατί απλά δεν θέλω να σηκωθώ. Θέλω να κάτσω στο κρεβάτι όλη μέρα. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά εννοείται. Τέλος πάντων, μέσα στο σπίτι πρέπει να ασχοληθώ full. Σηκώνομαι και σηκώνομαι τώρα τελείως. Πάω να κάνω και το δικό μου το πρωινό.
Τα παιδιά έχουν φάει, εγώ λέω ας το φάω εγώ τώρα και τα λοιπά, τέλος πάντων. Πάω να κάνω λοιπόν και το δικό μου το πρωινό. Θα σας δείξω και τι θα φάω. Ή μετά θα σας δείξω και λίγο το μεσημεριανό μας, τίποτα και τα λοιπά. Θα δούμε ήσυχη μέρα σήμερα. Γιατί ο καιρός δεν είναι πολύ καλός και δεν έχουμε και πολύ όρεξη. Αυτά. Είδα ξεκινάει και μια καινούργια σειρά πριν που ήμουν έξω. Ξεκινάει και μια καινούργια σειρά σε γνωστό κανάλι. Αλλά δεν ξεκινάω να βλέπω. Γιατί σε εκείνο το κανάλι αποφάσισα να μην ξαναδώ. Όταν ξεκινάνε τις σειρές. Γιατί μπορεί να τη διακόψουν, ποτέ δεν ξέρετε. Ξέρετε για ποια σειρά μιλάω. Που τη διακόψαν. Είχε γίνει ένας χαμούλης πριν λίγες μέρες που σταμάτησε αυτή η σειρά. Και εγώ την έβλεπα αυτή τη σειρά. Ναι. Τι να πεις. Τώρα ξεκινάει καινούργια σειρά σε αυτό το κανάλι. Και ένα σωρό άλλες που έχουν ξεκινήσει, αλλά τέλος πάντων, καταλάβατε. Βασικά μπορώ να πω πώς λέγεται, να δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μετά τη φωτιά, λεγόταν η σειρά που έβλεπα. Οπότε, ναι. Έρχεται η Λυδία σαν να μου λέει σήκω μαμά, σήκω, έλα από εκεί και εσύ να παίξουμε. Τι να κάνω, πείτε μου, πάω, τρέχω και όλα πάω. Και για πρωινό έφαγα μισό τόστ, είναι με παριζάκι κοτόπουλου και τυράκι. Και παιδιά, αυτή την κρέμα με καϊμάκια που με βγάλει, σας το είπα και όταν την πήρα από στο σούπερ μάρκετ haul που σας είχα κάνει. Και γενικά κάθε φορά που την παίρνω αυτή την κρέμα νομίζω ότι θα σας τη δείχνω και θα σας λέω πόσο τέλεια είναι και να το δοκιμάσετε μέχρι να με βρίσκω άλλες. Λοιπόν, είναι τρομερή, δεν ξέρω, καλύτερη κρέμα ever. Λοιπόν, δοκιμάστε τη οπωσδήποτε. Μετά για σνακ είχα κάνει στη Λεδία μήλο και μπανάνα και έκανα και μια κρέμα με βρώμη στο Χρήστο, οπότε σας έκανα και ένα πλάνο με αυτά. Και συνέχισα να σας δείχνω τι άλλο έφαγα μέσα στην ημέρα εγώ. Έφαγα για δεκατιανό αυτό εδώ πέρα την μπάρα πρωτεΐνης. Προσπαθώ να επανέλθω μερικές μέρες, επανέρχομαι στη διατροφή. Μετά για άλλες 2-3 μέρες τέλος πάντων το ξαναχαλάω. Μετά το ξαναφτιάχνω για άλλες 2 μέρες, προσέχω, μετά πάλι το ξαναχαλάω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, δεν ξέρω πότε θα επανέλθω τελείως, αλλά θα δούμε. Μια μεσημέρι φάγαμε σαλατούλα, λάχανο, το μοβ λάχανο και είχαμε μπριζόλε στο φούρνο με ριζάκι. Και το βράδυ κάναμε πίτσα με τορτίγια, ψευτοπίτσα τέλος πάντων. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία όμως, δοκιμάστε το με τορτίγια. Να βάλετε πάνω ό,τι θέλετε για αλαντικά, τυριά κτλ. Και βγαίνει πάρα πολύ ωραία πίτσα. Και κάπου εδώ σας αφήνω αυτό το βιντεάκι για σήμερα. Σας έκανα και ένα έτσι, πείτε το what I eat in a day. Σας έδειξα λίγο και τι έφαγα μέσα στην ημέρα μου. Αυτά, σας αφήνω αυτό το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Τώρα ξανά, αύριο θα δείτε βιντεάκι, αύριο το βράδυ, που θα είναι το βίντεο με τα γενέθλια της Λιδίας. Αυτά. Τώρα θα πάω και τη Λίδια μέσα για ύπνο, οπότε αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Έκανα τον μπανάκι, μάλωσα και τα μαλάκια μου, είχα βάλει και μάσκα για καμιά ώρα στα μαλλιά έτσι να τα ενυδατώνω. Αυτά. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Ελπίζω αυτό να σας άρεσε. Φιλιά πολλά και αν είστε καινούργοι μπορείτε να κάνετε και μια γραφούλα στο κανάλι μου.